Σε σχολή χορού για μπαλαρίνες μετατράπηκε η νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. 430 χορεύτριες από σχολές χορού όλης της Ελλάδας συγκεντρώθηκαν και γιόρτασαν την Παγκόσμια Μέρα Χορού. Ισορρόπησαν πάνω στις πουέντους για 30 δευτερόλεπτα και έσπασαν το ρεκόρ Γκίνες που καταγράφηκε το 2010 στο Central Park της Νέας Υόρκης. Δύο εβδομάδες πριν σκεφτήκαμε να τιμήσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Μπαλέτο και να μαζευτούμε κάμποσες μπαλαρίνες μερικές. Για να σηκωθούμε ταυτόχρονα στις point, να δούμε πόσες μπορούμε να μαζευτούμε. Και μόλις το βάλαμε στο Facebook, έγινε viral και ξαφνικά καταλάβαμε ότι παιδιά θα μαζευτούμε 400 συν και το παγκόσμιο ρεκόρ ταυτόχρονου rise. Σε πουέντ είναι 245 άτομα. Στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν μπαλαρίνες από τη Δράμα, την Κομοτηνή, την Καβάλα και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Μαζευτήκαμε πολλές μπαλαρίνες όσες μπορούσαμε για να τιμήσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Μπαλέτου και να ανεβούμε όλες μαζί πάνω στο rise του πουέντ. Ανεβήκαμε στις πουέντ μας για 30 δευτερόλεπτα για να σπάσουμε το ρεκόρ Guinness. Ναι. Είναι δύσκολο να το κάνει κανείς αυτό? Ναι. Εσύ το κάνεις όμως με επιτυχία? Ναι. Από ποια ηλικία? Από 10. Όπως δήλωσε στην κάμαρα της ΕΡΤ, οι μικρές χορεύτερες μπορεί να είναι δύσκολο να ισορροπεί κανείς επάνω σε πουέντ, ωστόσο με επιμονή τα καταφέρνουν όλες. Είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό? Ναι, γιατί ήμασταν και πάνω στο ξύλο και η πουέντ είναι από γύψο και όσο και να είναι πονάει και... Έπρεπε να συντονιστούμε όλες μαζί. Τι θα έλεγες στα κορίτσια που μας βλέπουν, να γίνουν μπαλαρίνες ή είναι δύσκολο? Να γίνουνε, γιατί όχι. Να δοκιμάσουνε. Οι χορεύτες έδωσαν ραντεβού στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης και την επόμενη χρονιά, με την ελπίδα οι συμμετοχές να είναι περισσότερες.